Όπως όλοι. Ο Κυριακτσίδης, σας παρακαλώ να ακουστούν όλοι. Κυρία Νασίκα, ο λόγος εσάς. Καλημέρα. Ακούω συνέχεια αυτή τη συζήτηση των δύο μεγάλων για την οικονομία, η οποία δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα στον ελληνικό λαό. Λες και δεν ήταν αυτοί που δημιούργησαν τα προβλήματα. Θεωρώντας ότι με το να δίνουν τα επιδόματα αυτά προσπαθούν να απορρίψουν την φτωχοποίηση στην οποία έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό με τις επιλογές και τις πολιτικές τους. Προσπαθούν δύο μέρες πριν από τις εκλογές, τρεις, να δώσουν την εντύπωση ότι είναι κόμματα που ενδιαφέρονται για τον ελληνικό λαό. Δεν έχει μιλήσει κανείς για την Ευρώπη, δεν έχει μιλήσει κανείς για τη θέση του ελληνικού λαού στην Ευρώπη, δεν έχει μιλήσει κανείς για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας των πολιτικών που τα αντίστοιχα κόμματά τους στην Ευρώπη έχουν διαμορφώσει στην ελληνική κοινωνία και την έχουν φτάσει στα επίπεδα της φτωχοποίησης. Εσείς τι λέτε ως Ένωση Κέντρου? Τι λέτε λοιπόν, βάλτε τα εσείς τα θέματα, για πείτε μας. Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός έχει υποστεί την φτωχοποίηση που δεν του άξιζε. Θα έπρεπε και λόγω του ευρωπαϊκού κεκτημένου να διατηρηθεί το βιωτικό επίπεδό του σε ψηλότερο βαθμό. Ωστόσο, έχει οδηγηθεί στην αθλειότητα της σημερινής κατάστασης να μην μπορεί να λειτουργήσει και να πληρώσει κανείς τα χρήματα που εκείνοι ζητούν μέσω της φορολογίας να πάρουν για να δώσουν αυτά τα επιδόματα που δίνουν. Κατηγορούνται, ο ένας κατηγορεί τον άλλον για το ποιος έκλεψε τι, ενώ δεν είναι αυτό το θέμα της Ευρωκάλπης. Ποιος έκλεψε τι, για ποιο λόγο, που πήγαν τα χρήματα, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι κάτι που απασχολεί από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό Έλληνα. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουν, γιατί εγώ προσωπικά έχω ακούσει πάρα πολύ το θέμα της αποχής να κινείται στον ελληνικό λαό από τις ευρωεκλογές, τον οποίο βέβαια προσωπικά ενθαρρύνω να πάει να ψηφίσει για να μην αποστεί από τα δικαιώματά του, να μην απομακρυνθεί από τα δικαιώματά του. Είναι δικαίωμα του λαού να εκφράζει άποψη και να μην, απορρίπτει με την μη έλευσή του στις κάλπες. Ρωτήσαμε τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για τις δημοσκοπήσεις. Άρα να ρωτήσουμε και εσάς. Οι δημοσκοπήσεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το κόμμα σας, τουλάχιστον ως προς τις ευρωεκλογές. Ο δικός σας ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος της Ένωσης Κεντρών είναι να εκλέξει ευρωβουλευτή έναν ή δύο. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται με την πληρωμή των κομμάτων που έχουν τα χρήματα τα οποία διαχειρίστηκαν μέχρι τώρα και τις πληρώνουν τις δημοσκοπήσεις αυτές. Δεν τις πληρώνουν τα κόμματα. Ασφαλώς πληρώνονται, οι εταιρείες για να γίνουν, να κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Αυτό λοιπόν ευθύς εξ αρχής εμβάλλει την αμφισβήτηση για το αποτέλεσμα, το ορθό αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων. Η Ένωση Κεντρών θεωρεί ότι θα έχει το αποτέλεσμα, στο αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης θα έχει έναν ή δύο ευρωβουλευτές. Αν όχι δύο, τουλάχιστον έναν. Μάλιστα. Και αυτό θα είναι νίκη για το κόμμα της Ένωσης Κεντρών συλλογικά. Όμως δεν έχουμε μιλήσει για τα προβλήματα της Ευρώπης, ναι, στα οποία θα βρεθεί ο ελληνικός λαός μπλεγμένος. Δεν έχουμε μιλήσει για το πώς οι πολιτικές των δύο μεγάλων κομμάτων έχουν φέρει τον ελληνικό λαό, τους αγρότες μας,
να κλαίνε για το γεγονός ότι μπορεί να ξεριζώσουν τις ελιές τους, τους κτηνοτρόφους μας για το ότι το γάλα έχει χάσει τη μισή αξία από αυτή που ήδη είχε. Δεν έχουμε μιλήσει για τον απόδημο ελληνισμό, διότι οι Έλληνες της Αγγλίας θα βρεθούν σε πολύ δυσχερή θέση με το εξαιτίας του Brexit. Δεν έχουμε μιλήσει για το γεγονός ότι ο κύριος Βέμπερ, εκτιμώ και συμπαθώ όλους που έχουν όραμα για την πορεία της Ευρώπης. Εσείς σε ποια πολιτική οικογένεια της Ευρώπης ανήκετε? Εμείς έχουμε τελευταία, έχει κάνει μια προσπάθεια η Ένωση Κεντρών να ενταχθεί στην ομάδα των Δημοκρατικών Ευρωπαϊκών Κομμάτων. Δηλαδή? Και το πέτυχε αυτό, όπως πέτυχε, συνεργάζεται με τα δημοκρατικά κόμματα της Γαλλίας, όπως το κόμμα του Μπεϊρού, με τον οποίο έχουν ήδη αποδεχθεί τα κόμματα αυτά, ο όμιλος, η ομάδα των κομμάτων αυτών, το γεγονός ότι θα πρέπει να προκύψει ή να επιζητηθεί ένα δημοψήφισμα για το να εκφραστεί η άποψη του ελληνικού λαού τελικώς για το θέμα της Μακεδονίας όπως έχει εξελιχθεί, και αυτό έχει γίνει αποδεκτό από τους Ευρωπαίους, από τα δημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης. Ωραία. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα πολιτικά που πρέπει να αναλυθούν για το θέμα της Ευρώπης και πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε σοβαρά το θέμα. Αντιληπτό. Και σε σχέση, αν μου επιτρέπετε, μία κυρία Νασίκα, έχετε μιλήσει όμως πάρα πολύ, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, γιατί το πήραμε μονότερμα. Συμφωνώ, δεν έχω μιλήσει καθόλου. Το ξέρω, κυρία Νασίκα. Απλώς για να γίνει κουβέντα. Μέχρι τώρα. Για να γίνει κουβέντα. Της εκλογής πρόεδρου από το λαό, και πρέπει να το πούμε αυτό. Μάλιστα. Πρέπει να δούμε. Κυρία Νασίκα, έχετε μιλήσει πάρα πολύ ωραία.